είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένας κοινωνικός αυτοματισμός και ο καθένας να πάρει την καραμπίνα και να κάθεται να φυλάει τις ελιές του και την περιουσία του. Η αύξηση που πήρε η τιμή του ελαιολάδου έφερε χαμόγελα στα πρόσωπα των αγροτών και των παραγωγών. Όμως ήρθε για ακόμη μία φορά άλλο ένα πρόβλημα να χτυπήσει τον κλάδο. Αρκετοί είναι οι επιτίδιοι που μαζεύουν τις ελιές τους, αλλά μαζεύουν και ελιές που δεν τους ανήκουν. Υπάρχουν φαινόμενα και τέτοια και εδώ στη Λακωνία. Σίγουρα είναι υπάρχει μεγαλύτερη έξαρση στη φετινή ελαιοπαραγωγή, για το λόγο ότι υπάρχει και καθυστέρηση του ηλιομαζέματος και έλλειψη εργατικών χεριών. Αλλά κυρία Σφυροπούλου, να βάλουμε και το εξής, ότι από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες, από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το αρμόδιος για να μπορέσει να το λύσει είναι η πολιτεία και η αστυνομία που είναι ο μηχανισμός της. Το φαινόμενο της παράνομης περισύλεξης ελιών φέτος είναι πιο έντονο, αφού η τιμή έχει ανέβει αρκετά στο προϊόν. Άλλο ένα φαινόμενο είναι οι δράστες να κλέβουν τσουβάλια με ελιές τη στιγμή που οι αγρότες έχουν συλλέξει με κόπο τον καρπό. Ακούγεται στην περιοχή από Κυπαρισία προς Φιλιαπρά ότι έχει γίνει και φέτος αυτό το πρόβλημα. Σε δικό μου άνθρωπο δεν έχει γίνει, αλλά ακούγεται ότι συμβαίνει φέτος. Παρά τις καλές τιμές όμως, τα προβλήματα παραμένουν. Τα μεγάλα λάθη στη δακοκτονία σε ορισμένους στήχησαν. Η ακρίβεια γενικά σε λιπάσματα, ρεύμα, εργατικά και καύσιμα. Αν δεν υπήρχε η τιμή φέτος εκεί που βρίσκεται, θα βλέπαμε χρεοκοπίες, θα βλέπαμε σοβαρά προβλήματα, ανθρώποι να μην έχουν να ταΐσουν την οικογένεια τους. Και γι' αυτό δόξα τω Θεώ που έχουμε μια τιμή και μπορεί ο κόσμος να επιβιώσει. Από την άλλη πλευρά, η ελιά καλαμών φέρνει αντιφατικό χαρακτήρα στην αγορά, αφού οι τιμές της είναι πιο χαμηλές από ποτέ, ξεκινώντας από τα 0,70 λεπτά το ευρώ. Η πραγματικότητα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με την πτώση, τη ραγδαία πτώση της τιμής στην ελιά καλαμών, σίγουρα αυτό σε αντιστοιχεία με το λάδι είναι τελείως διαφορετικό, γιατί βλέπουμε μια αύξηση ειδικότερα φέτος και λόγω της διεθνής αγοράς αύξηση στο λάδι. Αλλά εδώ όταν ευαγγελίζονται το ζήτημα ότι η ΠΟΠ, η προστασία της ελιάς καλαμών θα μας σώσει, ο παραγωγός αυτό δεν το αντιλαμβάνεται στην τσέπη του. Η τιμή του ελαιολάδου στην αγορά διαμορφώνεται ανάλογα με την περιοχή. Ξεκινά όμως από τα 5 ευρώ ανά λίτρο και φτάνει ακόμα και τα 6 ευρώ ανά λίτρο.